Λίγο προτού βγει η ψυχή από το σώμα, ο άνθρωπος βλέπει άτομα που γνωρίζει, αλλά έχουν φύγει από τον κόσμο αυτό. Αυτό γίνεται κατά θεία οικονομία για να καταλάβει ο ψυχοραγών ότι έφτασε η ώρα που θα συναντήσει τον δημιουργό του κόσμου. Όταν τελικά κοιμηθεί ο άνθρωπος, χωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Ήμοι, ήον αγώνα έχει η ψυχή, χωριζωμένη εκ του σώματος, λέει ένα ιδιόμελο της νεκρόσιμης ακολουθίας, για να δείξει ότι ο πραγματικός αγώνας τώρα αρχίζει για την ψυχή. Εκείνη την στιγμή την ψυχή παραλαμβάνει ο φύλακας άγγελός της. Όταν χωρίζεται από το σώμα και καταλάβει ότι φεύγει από τα άτομα που αγαπά, πλημμυρίζει από θλίψη. Τις δύο πρώτες ημέρες η ψυχή με τους αγγέλους γυρίζει στον τόπο όπου έζησε και ειδικά εκεί όπου έπραξε καλά ή κακά έργα. Εκείνη θα μας βλέπει, θα μας μιλάει, αλλά εμείς δεν θα μπορούμε να την δούμε ούτε να της μιλήσουμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός περιγράφει στην νεκρόσιμη ακολουθία έξοχα την κατάσταση της ψυχής εκείνη την ώρα προς τους ανθρώπους τα σχήρα σε ου και έχει τον βοηθούντα. Απλώνει τα χέρια προς τους ανθρώπους, αλλά κανείς δεν μπορεί να την βοηθήσει. Την τρίτη ημέρα από την κοίμηση, η ψυχή αρχίζει την πορεία προς τον ουρανό για να κρυθεί από τον Θεό. Την ημέρα αυτή οι συγγενείς τελούν το μνημόσυνο για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι επειδή όπως αναφέραμε η ψυχή νιώθει λύπη που αφήνει τα εγκόσμια, αυτήν την ημέρα οι άγγελοι την ανακουφίζουν από την θλίψη. Και δεύτερος λόγος και σημαντικότερος είναι ότι η ψυχή στην πορεία της προς τις ουράνιες μονές θα συναντήσει τα φοβερά τελώνια. Τα τελώνια είναι εξειδικευμένοι δαίμονες που ως στόχο έχουν να εμποδίσουν την ψυχή να φτάσει προς τον ουρανό. Οι τρόποι με τους οποίους θα σταθούν εμπόδιο στην ψυχή είναι να την κατηγορούν για τις αμαρτίες που έπραξε όσο ζούσε, παρόλο που αυτοί οι ίδιοι οι δαίμονες την είχαν παρασύρει. Οι άγγελοι όμως θα αντιπαραβάλουν τις καλές πράξεις αυτού του ανθρώπου και έτσι θα περνούν ένα-ένα τα τελώνια και θα ανεβαίνουν προς τον ουρανό. Απαραίτητη προϋπόθεση για να περάσει η ψυχή τα τελώνια είναι πριν την κοίμηση να έχει εξομολογηθεί να έχει μετανοήσει ειλικρινά για τις αμαρτίες της και οι καλές πράξεις να είναι περισσότερες από τις κακές για να μπορέσει να περάσει διότι αν οι κακές πράξεις είναι περισσότερες από τις καλές η ψυχή αυτή θα βρει μεγάλη δυσκολία την ώρα που θα περνά τα τελώνια. Αν λόγω της ελήψεως καλών πράξεων της ψυχής οι άγγελοι δεν μπορούν να αντιπαραθέσουν κάποια έργα στους δαίμονες, τότε η ψυχή θα οδηγηθεί στην κόλαση. Δύσκολη και φοβερή η τρίτη ημέρα για την ψυχή και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να προσευχόμαστε να την βοηθήσει ο Θεός στην πορεία αυτή. Περνώντας επιτυχώς από τα τελώνια η ψυχή, συνοδευομένη πάντοτε από τους αγγέλους, φτάνει στον ουρανό. Έπειτα θα περιηγηθεί στον παράδεισο και στην κόλαση, μη γνωρίζοντας ακόμη που θα μείνει. Οι συγγενείς τελούν το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο για να ζητήσουν από τον Θεό να βοηθήσει την ψυχή να μην οδηγηθεί στην κόλαση. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς που έφυγαν. Όπως είδαμε, τα μνημόσυνα που έχει θεσπίσει η Εκκλησία μας έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν την ψυχή στο ταξίδι της. Άρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε για εκείνη την ψυχή να της χαρίσει ο Θεός το έλεος Του οι ψυχές των κοιμηθέντων βρίσκουν ανάπαυση και με την ελεημοσύνη, καθώς επίσης με την προσευχή, με το κομποσκίνη, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον την ψυχή του δούλου σου ή τα ψυχά των δούλων σου και τα ονόματά τους στη συνέχεια, με τα τρισάγια, με τα, κόλυβα, με τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα σαρανταήμερα, τα ετήσια μνημόσυνα και τα υπόλοιπα μνημόσυνα, με τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα σαρανταήμερα, τα ετήσια μνημόσυνα και τα υπόλοιπα μνημόσυνα, με τα ψυχοσάβατα, και με τις υπόλοιπες προσευχές τις οποίες έχει θεσπίσει η Εκκλησία μας υπεραναπαύσεως των κοιμηθέντων.